Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Βλαχόπουλο που με φιλοξενεί με την κάμερα στο Γρεβενιώτη. Ευχαριστώ και εσάς που θα με παρακολουθήσετε. Στα κεφάλαια του κατά Ματθαίου Ευαγγελίου, 5, 6 και 7 είναι η επί του όρος ομιλία. Εκεί ο Χριστός συμπληρώνει τον Μωσαϊκό νόμο. Στο 6ο κεφάλαιο αναφέρεται ο Χριστός για 3 θέματα. Για την ελεημοσύνη, για την προσευχή και για την νηστεία. Δια τούτο το θέμα μας θα είναι να δούμε αυτά τα 3 θέματα πώς μας τα διδάσκει ο Χριστός. Στο 6ο κεφάλαιο, στίχη 1-4, αναφέρει για την ελεημοσύνη. Προσέχετε την ελεημοσύνη μόν, μη πειν έμπροσε των ανθρώπων προς το θεατήν αυτής, ιδε μη γεμιστόν ουκ έχετε παρά το πατρί μόν των εν τους ονείς. Όταν πεις ελεημοσύνη, μη σαν πείσεις εμπροστέ σου, όσπερ οι υποκριτέ ποιούσιν, εν τες ενοβλές και εν τες ρήμες, όπως δαξαστώσει υπό των ανθρώπων. Αμήν λέγω μην, απέχουσι των μισθών αυτών. Σου δε ποιούντος ελεημοσύνη, μη γνώτο η αριστερά σου, τι πει η δεξιά σου. Όπως ίσου η ελεημοσύνη εν το κρυπτό και ο πατήρ σου βλέπουν εν το κρυπτό, αποδώσωσε εν το φανερό. Να προσέχετε, λέει ο Χριστός, όταν δίνετε ελεημοσύνη. Να μην τη δίνετε μπροστά στους ανθρώπους, για να σας ειδούν οι άνθρωποι και σας επηρέσουν. Αλλιώς δεν θα είτε μισθό μπροστά στον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Όταν λοιπόν δίνεις ελεημοσύνη, να μην κάνεις όπως κάνουν οι υποκριτές. Ότι οι υποκριτές δίνουν ελεημοσύνη στις συναγωγές και στους δρόμους, για να τους βλέπουν οι άνθρωποι, ότι είναι άνθρωποι της ελεημοσύνης. Αλλά σας βεβαιώνω ότι παίρνουν την αμοιβή από τους ανθρώπους και όχι από τον Θεό. Και για να μας διδάσκει ο Χριστός πώς πρέπει να δώσουμε την ελεημοσύνη να είναι κρυφά, αναφέρει ένα παράδειγμα και λέει: όπως παραδείγματος χάρη δεν γνωρίζει το αριστερό χέρι τι κάνει το δεξιό χέρι, έτσι να είναι ελεημοσύνη στα κρυφά. Και ο Θεός που τα βλέπει στα κρυφά θα σου τα αποδώσει στα φανερά. Αυτά μας δάσκει εδώ ο Χριστός για την ελεημοσύνη. Και λέγει να την δώσουμε κρυφά, όχι μπροστά στους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορυθίους επιστολή του, 16ο κεφάλαιο, και στη 2η Κορυθίους επιστολή, 8ο και 9ο κεφάλαιο, εκεί μας διδάσκει για την ελεημοσύνη και λέγει: όταν δίνετε ελεημοσύνη, να μην τη δώσετε με αγκαρία, αλλά με χαρά. Όχι με λύπη, λέει, διότι η λαρόγκα αγαπά ο Θεός. Ο Θεός αγαπάει αυτόν που με τη χαρά δίνει, όχι με λύπη, λέει. Στην Παλιά Διαθήκη, στις παροιμίες, στο 19ο κεφάλαιο, 17 στίχο, εκεί μας διδάσκει η Αγία Γραφή ότι όποιος δίνει ελεημοσύνη στους φτωχούς είναι σαν να δανείζει τον Θεό. Δανείζει Θεό ο ελεών πτωχών. Να, όποιος λέει δίνει ελεημοσύνη στους φτωχούς είναι σαν να δανείζει τον Θεό. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός στην περικοπή της Μελούσης Κρίσεως που είναι στο 25ο κεφάλαιο και τα Ματθαίων Ευαγγέλων, 40 στίχο, εις εκείνους που θα είναι στα δεξιά του θα τους πει: εφόσον επίησατε ενή τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον ενή επίησατε. Έτσι βλέπουμε ότι η Αγία Γραφή μας διδάσκει να δώσουμε ελεημοσύνη, διότι
η ελεημοσύνη δεν είναι μόνο χριστιανικό έργο, αλλά είναι και κοινωνικό. Διότι δεν μπορεί ο ένας να κολυμπάει στα χρήματα και να έχει όλα τα αγαθά και ο άλλος να μην μπορεί να αγοράσει ένα κραβέλι ψωμί. Έτσι η ελεημοσύνη είναι και κοινωνικό και αυτοί που έχουν πολλά πρέπει να δώσουν και σε αυτούς που δεν έχουν. Αλλά πρέπει όμως να γνωρίζουμε τούτο, ότι πολλές φορές αυτοί που παίρνουν έχουν περισσότερα από αυτούς που δίνουν. Για να καταλάβουμε καλύτερα ότι αυτοί που παίρνουν έχουν περισσότερα από αυτούς που δίνουν, θα αναφέρω τρία παραδείγματα. Πρώτο παράδειγμα. Όταν ήμουν νέος και βοσκούσα τα πρόβατά μου, διάβαζα μια εφημερίδα που έλεγε για κάποιον ζηφιάνο που ήταν στην Γαλλία και έλεγε ότι αυτός ο ζηφιάνος παρουσιαζόταν ότι ήταν αόματος, δεν βλέπει. Και τι έκανε. Στην πόλη που ζούσε, έξω από την πόλη, είχε μια μπαράγκα, μια καλύβα και είχε παλιά ρούχα εκεί. Και όταν έφευγε από την πόλη, από το σπίτι του, έφευγε με κοστούμι, με γραβάτα, με ψαρτάκι στο κεφάλι, κύριος έφευγε και πήγαινε εκεί στην καλύβα, έβγαζε το κοστούμι και φορούσε τα παλιά τα ρούχα και πήγαινε σε ένα σταυροδόμι που περνούσε πολλός κόσμος εκεί και ζηφιάνευε. Και αυτός ο ζηφιάνος με αυτήν την βρωμηρή δουλειά που έκανε, είχε αγοράσει ολόκληρα τετράγωνα από πολυκατοικίες. Είχε και ένα μεγάλο ποσό στην τράπεζα. Και πήγε αυτός ο ζηφιάνος και ζήτησε μια κοπέλα για γυναίκα από έναν βιομήχανο. Το λέει ο βιομήχανος, τι δουλειά κάνεις? Ο ζηφιάνος είπε, τι σε ενδιαφέρει τι δουλειά κάνω εγώ? Εγώ έχω περισσότερη περιουσία από σένα. Και πράγματι ο ζηφιάνος είχε περισσότερη περιουσία από τον βιομήχανο. Το έδωσε την κοπέλα, αλλά αυτήν την βρωμοδουλειά δεν τη σταμάτησε. Πάλι συνέχισε και έλεγε ότι δεν βλέπει και ζητούσε έρωνο από τον κόσμο. Η γυναίκα, η κοπέλα του βιομήχανος, του έλεγε, τι δουλειά κάνεις? Αυτός της έλεγε, τι σε ενδιαφέρει τι δουλειά κάνω εγώ? Σου φέρνω χρήματα στο σπίτι, μη μιλάς καθόλου. Τότε η γυναίκα πληρώνει δύο άντρες και τους είπε, να παρακολουθήσετε τον άντρα μου όταν φεύγει από το σπίτι, που πάει και τι κάνει. Έτσι τον παρακολούθησαν αυτοί οι δύο άντρες, έφευγε όπως είπαμε, από το σπίτι με κοστούμι, γραβάτα, ψανθάκι στο κεφάλι, κύριος έφυγε από το σπίτι, πήγαινε εκεί στην μπαράγκα, στην καλύβα, έβγαζε το κοστούμι, φορούσε τα παλιά τα ρούχα και πήγαινε στην στέκη εκεί στο σταυροδόμι και ζεφιάνευε. Γυρνάνε στο σπίτι οι δύο άντρες και λένε στη γυναίκα, αυτό και αυτό και αυτό έκανε. Και τώρα είναι σε αυτό το σταυροδόμι και ζεφιανεύει. Πηγαίνει και η γυναίκα του. Και του δίνει και η γυναίκα του χρήματα. Τα πήρε και από τη γυναίκα. Και όταν πήγε στο σπίτι, η γυναίκα του είπε, δεν τρέπεσαι. Εγώ, γυναίκα κοπέλα βιομήχανος, να πάρω εσένα τον ζηφιάνο ή θα παρατήσεις αυτήν την βρωμοδουλειά ή θα σε παρατήσω. Μέχρι εκεί έλεγε η εφημερίδα και θα συνέχισε την άλλη φορά τι τέλος πήρε αυτό το ανδρόγυνο. Βλέπουμε ότι ο ζηφιάνος είχε περισσότερη περιουσία από τον βιομήχανο. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Άκουσα στην τηλεόραση ότι σε μια πολυκατοικία ήταν ένας άνθρωπος που παρουσιαζόταν σαν να μην είχε καθόλου τίποτε, σαν ήταν φτωχός, πανφτωχός. Και όλοι οι συγκάτοικοι της πολυκατοικίας τον βοηθούσαν, του έδωνα ψωμί και φαγητό να φάει. Και μάλιστα είχαν βάλει και σειρά οι οικογένειες, μία
μέρα του έκανε φαγητό η μια οικογένεια, την άλλη η άλλη οικογένεια και ούτω το καθεξής το βοηθούσαν όλοι οι συγκάτοικοι. Και όταν πέθανε αυτός ο άνθρωπος, οι μακρινοί συγγενείς, διότι δεν είχε οικογένεια, οι μακρινοί συγγενείς βρήκαν κάτω από το μαξιλάρι ένα βιβλιάρο με 50 εκατομμύρια σε δραχμές τότε. Και αυτοί οι άνθρωποι που τον βοηθούσαν, μπορεί να μην είχαν άνθρωποι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε 5 εκατομμύρια. Αυτός είχε 50 εκατομμύρια. Έτσι βλέπουμε ότι πολλές φορές αυτοί που παίρνουν έχουν περισσότερα από αυτούς που δίνουν. Και ένα τρίτο παράδειγμα. Υπάρχουν μερικοί που παρουσιάζονται ότι είναι ελεήμονες και θέλουν να δώσουν ελεημοσύνη στους φτωχούς. Αλλά για να μην παρεξηγηθώ, επαναλαμβάνω, να μην παρεξηγηθώ, υπάρχουν πραγματικά άνθρωποι που διαφέρονται για τους φτωχούς και τους αναπήρους. Αλλά εγώ δεν ονομάζω αυτούς. Ονομάζω αυτούς τους απατεώνες που δεν έχουν καμιά σχέση με την Αγία Γραφή και με την Εκκλησία, εν τούτης όμως παρουσιάζονται ότι είναι άνθρωποι της Εκκλησίας και μιλάνε μέρα νύχτα για ελεημοσύνη και λένε δώσουμε ελεημοσύνη, ελεημοσύνη και πάλι ελεημοσύνη λένε και ο κόσμος δίνει. Θα παίρνουν αυτοί οι επετίδοι και όπως παραδείγματος χάρη τρως το κρέας και το κόκαλο το πετά στη γάτα και στο σκυλί, έτσι και αυτοί πετάνε κανένα κόκαλο στους φτωχούς και τους αναπήρους. Και τα άλλα που πάνε, ο Θεός και αυτοί ξέρουν που πάνε. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε να δώσετε αδελφοί ελεημοσύνη, αλλά να προσέχετε που δίνετε, διότι θα αμαρτήσετε. Έτσι λοιπόν, πρέπει να δώσουμε ελεημοσύνη, ότι όπως είπα, δεν είναι μόνο χριστιανικό έργο, αλλά είναι και κοινωνικό. Αλλά πρέπει να προσέχουμε που δίνουμε, ότι πολλές φορές αυτοί που παίρνουν έχουν περισσότερα από αυτούς που δίνουν. Αυτά για το θέμα αυτό της ελεημοσύνης. Το δεύτερο θέμα είναι για την προσευχή. Στη συνέχεια, στο έκτο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλων, στίχη 5-8, εκεί ο Χριστός λέγει «Και όταν προσεύχει, ουκ εσ όσπερι οι υποκριτέ ποιούσι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πρατιών, εσ τότες προσεύχεστε. Όπως αν φανώσει τις ανθρώπες, αμή λέγω μην ότι απέχωσι των μισθών αυτών. Σε δε όταν προσεύχει, είσαι στο ταμείο σου και κλείσα στη θύρα σου, πρόσευξε το πατρί σου το εν το κρυπτό και ο πατρί σου ο βλέπων εν το κρυπτό φανερώσεσαι εν το φανερό». Όταν δεν προσέρχεστε, μη λέγεται παραπανήσια λόγια πολλά, όπως κάνουν οι εθνικοί. Νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακωστεί η προσευχή στους θεούς τους. Ημών δε ο Πατέρας γνωρίζει από ό,τι έχει ανάγκη, προτού εσείς τον παρακαλέστε με τις προσευχές σας. Όταν προσεύχεσαι, λέγει ο Χριστός, μην κάνεις όπως κάνουν οι υποκριτές. Οι υποκριτές κάθονται όρθιοι στις συναγωγές και στα γωνίες των πλατεών και προσεύχονται για να τους βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι ότι είναι άνθρωποι της προσευχής. Σας βεβαιώνω, λέγει ο Χριστός, ότι παίρνουν την αμοιβή από τους ανθρώπους, όχι από τον Θεό. Σε όμως, όταν προσεύχεσαι, να πας στο δωματιό σου, να κλείσεις την πόρτα του δωματίου σου και να προσεύχεσαι στο Θεό που είναι στα κρυφά και ο Θεός που είναι στα κρυφά θα σου τα αποδώσει στα φανερά. Και όταν προσεύχεστε να μην φλιαρίετε, να μην λέτε παραπανήσια πολλά λόγια στην προσευχή σας όπως κάνουν οι εθνικοί, οι ειδωλάτρε, ότι αυτοί με την φλιαρία τους και πολυλογία τους νομίζουν ότι θα εισακουστεί η προσευχή στους θεούς τους. Δικό σας όμως ο Θεός και Πατέρας γνωρίζει
από ό,τι έχετε ανάγκη, προτού εσείς τον παρακαλέσετε με τες προσευχές. Ούτωσον προσεύχεστε εμείς και μας έδειξε ο Χριστός πώς και με ποιο τρόπο πρέπει να προσευχόμαστε και είπε την Κυριακή προσευχή το Πάτερ ημών. Αυτά μας διδάσκει ο Χριστός εδώ για την προσευχή. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στις επιστολές του «Αδιαλείπτως προσεύχεστε, την προσευχή προσκαρτερείτε». Όταν ο Παύλος λέγει να προσευχόσαστε συνέχεια και να προσκαρτερείτε στην προσευχή, δεν εννοεί να είμαστε μέρα νύχτα γονατιστοί και να προσευχόμαστε στο Θεό. Αλλά το αδελείπτος προσεύχεστε και την προσευχή προσκαρτερείτε, ο Παύλος εννοεί τούτο. Όπως, παραδείγματος χάρη, η νοικοκερά ζυμώνει το ψωμί, κάνει το φαγητό, πλύνει τα ρούχα, και πλύνει τα παρκιάτα, όλα αυτά, με το στόμα της προσεύχεται και με τα χέρια της δουλεύει. Όπως παραδείγματος χάρη, με το στόμα της προσεύχεται ή ψάλλει ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας ή μια περικοπή από την Αγία Γραφή που την έχει μάθει απ' έξω. Έτσι προσεύχεται και με τα χέρια της εργάζεται. Αυτό εννοεί ο Παύλος αδελείπτως προσεύχεστε. Με άλλα λόγια, ο Παύλος θέλει να πει ότι ολόκληρος ο εσωτερικός εαυτός μας να είναι προσκολλημένος στο Θεό. Αυτόν να προσεύχεστε. Σε αυτόν ανήκει ο εαυτό μας και σε αυτόν να προσευχόμαστε μέρα και νύχτα. Αλλά όταν θα προσευχόμαστε πρέπει να γνωρίσουμε ότι ο Θεός θα μας ακούσει εάν η προσευχή μας θα είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με τη σωτηρία της ψυχής μας. Ότι πράγματι θα ακούσει ο Θεός τις προσευχές μας, στο 18ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στίχη 1-8, εκεί ο Χριστός μας διδάσκει την παραβολή του αδίκου κριτού. Και μας διδάσκει για να επιμένουμε στην προσευχή, εάν η προσευχή δεν θα σε ακουστεί αμέσως στο Θεό, να μην αποκάμπτουμε, να μην χάνουμε το θάρρος. Και λέγει, σε μια πόλη υπήρχε ένας άδικος δικαστής, ο οποίος το Θεό δεν το φοβότανε και τους ανθρώπους δεν τεπότανε. Στην πόλη εκείνη υπήρχε μια γυναίκα χείρα και πήγαινε συνεχώς και το έλεγε, κάνε το δίκιο με αυτόν που με αδικεί. Ο άδικος δικαστής σε ένα χρονικό διάστημα δεν ήθελε να κάνει το δίκιο σε αυτήν τη γυναίκα. Έπειτα είπε στον εαυτό του μέσα του, εάν και το Θεό δεν φοβούμε και τους ανθρώπους δεν ντρέπουμε, το ελάχιστο, για να μην έρθει αυτή η γυναίκα συνεχώς, με πιέζει, με ενοχλεί, θα της κάνω το δίκιο για να την αποφύγω. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι έλεγε ο άδικος δικαστής. Λοιπόν, ο Θεός δεν θα ακούσει τις προσευχές των ανθρώπων εκείνων των πιστών που φωνάζουν μέρα και νύχτα στο Θεό και ο Θεός με ακουθμεί από αυτούς. Σας βεβαιώνω ότι θα ακούσει γλίγορα τις προσευχές, λέγει ο Χριστός. Στο 11ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλου, μετά που τελειώνει ο Χριστός την Κυριακή προσευχή, από το στίχο 5 μέχρι 13 μας διδάσκει εκεί τα εξής, ότι πράγματι ο Θεός θα ακούσει τις προσευχές σας αν θα είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και με τη σωτηρία της ψυχής σας. Σας λέγω τα εξής παραδείγματα. Ποιος από εσάς θα έχει ένα στενό φίλο και θα πάει τα μισάνυχτα και θα χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού του και θα του πει, φίλε, σήκω να με δανείσεις 3 ψωμιά, επειδή κάποιος γνωστός φίλος ήρθε από την οδηπορία του και δεν έχω τι να του βάλω να φάγει. Και αυτός που θα είναι μέσα στο σπίτι του θα πει, μη με ενοχλήσεις,
ότι η πόρτα του σπιτιού μου είναι καλά κλεισμένη. Τα παιδιά μου κάθονται μαζί μου στο στρώμα και κοιμούνται. Αν θα σηκωθώ, θα ξυπνήσω τα παιδιά μου και δεν θα μπορούν να ξανακοιμηθούν. Γι' αυτό μη με ενοχλήσεις. Σας βεβαιώνω, λέει ο Χριστός, ότι αν δεν θα σηκωθεί να του δώσει αυτό που του ζητάει, τουλάχιστον για την εντροπή του θα σηκωθεί και θα του δώσει ό,τι του ζητάει. Και εγώ σας λέω, λέει ο Χριστός, να ζητάτε από το Θεό και θα σας δοθεί αυτό που ζητάτε. Να γυρεύετε να βρείτε αυτό που ποθείτε και θα το βρείτε. Να χτυπάτε την πόρτα της Θείας Προστασίας και θα σας ανοιχθεί. Διόποιος ζητάει θα το δοθεί. Και όποιος γυρεύει να αυτό που ποθεί να το βρει θα το βρει. Και όποιος χτυπάει την πόρτα της Θείας Προστασίας θα το ανοιχθεί. Και λέγει ένα παράδειγμα ο Χριστός. Ερωτώ εσάς τους πατεράδες. Ποιος από εσάς τους πατεράδες, εάν το παιδί σας θα σας ζητήσει ψωμί, μήπως αντί ψωμί θα του δώσετε πέτρα. Και αν θα σας ζητήσει ψάρι, μήπως αντί ψάρι θα του δώσετε φίδι. Και αν θα σας ζητήσει αυγό, μήπως αντί αυγό θα του δώσετε σκορπιόν. Εάν εσείς που είσαστε πονηροί και κακοί, γνωρίζετε να δώσετε καλά αιτήματα στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς θα δώσει καλά αιτήματα και θα ακούσει τις προσευχές εκείνων που επιμένουν εις αυτόν. Σας βεβαιώνω ότι θα δώσει τα αιτήματα που ζητάνε και πνεύμα αγαθών. Αυτά μας διδάσκει μετά που τελειώνει την Κυριακή προσευχή ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, αφού τελειώνει την Κυριακή προσευχή, 14-15 στίχους λέγει: «Η αγγραφήτη της ανθρώπης, τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δεν μη αφήτη της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ο δε ο πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών». Για να εισακουστεί η προσευχή στο Θεό, λέει ο Χριστός, πρέπει να γνωρίζετε τούτο, ότι αν εσείς ως άνθρωποι που είσαστε, θα συγχωρήσετε τα σφάλματα των άλλων ανθρώπων που έκανα σε εσάς, έτσι και ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς, θα συγχωρήσει τα δικά σας σφάλματα. Εάν εσείς όμως δεν θα συγχωρήσετε τα σφάλματα των άλλων ανθρώπων, ούτε ο Θεός θα συγχωρήσει τα δικά σας σφάλματα. Αυτά μας δάσκει για την προσευχή ο Χριστός και η προσευχή πρέπει να είναι ταπεινή για να εισακουστεί από τον Θεό. Όπως ήταν η προσευχή του τελώνου ταπεινή και όχι υπερήφανη σαν την προσευχή του Φαρισαίου. Στο 18ο κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, στίχη 9-14, εκεί ο Χριστός μας διδάσκει για την παραβολή του τελώνου και φαρισαίου. Λέγε και ο Ευαγγελιστής, είπε και μια παραβολή για να διδάσκει μερικούς ανθρώπους που έχουν μεγάλες ιδέες για τον εαυτό τους, ότι είναι δίκοι και περιφωνούσαν τους άλλους ανθρώπους. Άνθρωποι δύο ανέβηκαν στο ιερόν να προσευχηθούν. Ο ένας ήταν φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Και μας διδάσκει ο Χριστός πώς προσευχόταν και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι. Ο φαρισαίος σταθείς προσευχόν ταύτα προσευχήτω. Όταν λέγει ο Χριστός σταθείς προσευχόν, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο φαρισαίος που τα έλεγε, αυτός τα άκουγε. Ότι ο Θεός υπερηφάνες προσευχές δεν ακούει. Και έλεγε στην προσευχή του, «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, ότι δεν είμαι σαν τους άλλους ανθρώπους που είναι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και σαν αυτόν του τον τελώνει». Τον έδειγνε με τον δάχτυλό του. «Νηστεύω», έλεγε στην προσευχή του, «δυο
μέρες την εβδομάδα, τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Και δίνω τα δέκατα από τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς. Αυτή ήταν η προσευχή του Φαρισαίου, η περήφανη προσευχή. Και ο Τελώνης, λέει ο Χριστός, όχι μόνον δεν σήκωσε τα μάτια στον ουρανό, όπως ο Φαρισαίος, αχτά αραχτυπούσε με τα χέρια του στο στήθος και έλεγε «Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό». «Σας βεβαιώνω», λέει ο Χριστός, «ότι δικαιώθηκε ο Τελώνης παρά εκείνος ο Φαρισαίος, ότι όποιος υψώνει τον εαυτόν του θα ταπεινωθεί και όποιος θα ταπεινώσει τον εαυτόν του θα υψωθεί». Αλλά τέλος, όταν προσευχόμαστε, πρέπει να ακούσουμε και εμείς, να έχουμε και εμείς το μυαλό μας εκεί στην προσευχή προσευχόμαστε. Διότι αν εμείς δεν παρακολουθούμε αυτά τα που λέμε στην προσευχή μας, πώς θα τα ακούσει ο Θεός? Όπως, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν μερικοί χριστιανοί, πηγαίνουμε στην εκκλησία, αλλά δεν παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία, δεν ακούνε τους ψάλτες που ψάλλουν, δεν ακούνε το Ευαγγέλιο, τον Απόστολο, το Κήρυγμα. Αλλά μόνο το σώμα τους είναι μέσα στην εκκλησία, το μυαλό τους τρέχει έξω, στα καφενεία, εδώ και εκεί, με τους φίλους που θα κάνουν, τι θα κάνουν. Έτσι λοιπόν, το μυαλό τους είναι έξω. Μόνο το σώμα είναι μέσα στην εκκλησία. Γι' αυτό όταν προσευχόμαστε πρέπει και εμείς να παρακολουθήσουμε αυτά που λέμε στο Θεό. Αυτά και για το θέμα αυτό της προσευχής που μας διδάσκει ο Χριστός. Στη συνέχεια πάλι στο έκτο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 16-18 στίχος, εκεί ο Χριστός μας διδάσκει για την νηστεία. Όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε ως οι υποκριτές και τροποί, αφανίζουσι γάρ τα πρόσωπα αυτών, όπως φανώσει τις ανθρώπεις νηστεύοντες. Αμήν λέγω εμήν ότι απέχουσι των νηστών αυτών. Σύ δε νηστεύον, αληψιά σου την κεφαλήν και το πρόσωπό σου νύψε. Όπως μη φανείς τις ανθρώπεις νηστεύον, αλλά το πατρί σου το εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αποδώσεσαι εν το φανερό. Όταν νηστεύετε, λέει ο Χριστός, να μην κάνετε όπως κάνουν αυτοί οι υποκριτές. Ότι οι υποκριτές αφήνουν τα πρόσωπά τους άπλυτα, ακάθαρτα, για να τους βλέπουν οι άνθρωποι, ότι δείτε είναι άνθρωποι της νηστείας, νηστεύουν. Σας βεβαιώνω, λέει ο Χριστός, ότι παίρνουν την αμοιβή από τους ανθρώπους και όχι από τον Θεό. Συ όμως, όταν νηστεύεις, να σαπωνίσεις το κεφάλι σου και να πλύνεις καθαρά το πρόσωπό σου για να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύουν, αλλά στον πατέρα σου που είναι στα κρυφά και ο πατέρας σου που είναι στα κρυφά θα σου τα φανερώσει στα φανερά. Αυτά μας δάσκει εδώ ο Χριστός για την νηστεία. Αν τα διαβάσουμε προσεκτικά την Αγία Γραφή, θα δούμε ότι, παραδείγματος χάρη, ο προφήτης Μωυσής νήστεψε 40 μέρες, δεν έφαγε τίποτε, ούτε ψωμί, ούτε νερό. Το ίδιο και ο Χριστός νήστεψε 40 μέρες, δεν έφαγε ούτε ψωμί, ούτε νερό. Οι Απόστολοι νήστεψαν, οι Άγιοι και Πατέρες της Εκκλησίας, και αυτοί νήστευαν. Και οι μοναχοί και μοναχές που είναι στα μοναστήρια νηστεύουν, και μάλιστα νηστεύουν περισσότερο αυτοί που είναι στα μοναστήρια παρά από εμάς που είμαστε εδώ στον κόσμο. Αλλά όταν λέμε νηστεία, αγαπητοί τηλεθεατές, δεν είναι νηστεία μόνο από να απομακρύνουμε από μερικά φαγητά, παραδείγματος χάρη. Είναι πολλοί άνθρωποι που νηστεύουν, ναι, καλά κάνουν.
Πιστεύω δεν τρώνε κρέας. Αλλά ενώ δεν τρώνε κρέας, δαγκώνουν και τρώνε τον αδελφό του. Δεν τους μιλάει. Το μισούν ακόμα. Δεν τρώνε κρέας και δαγκώνουν και μισούν τον γείτονά τους. Δεν τρώνε κρέας αυτοί οι άνθρωποι, αλλά δαγκώνουν και μισούν τους γονείς. Δεν τους αγαπάνε που τους γέννησαν και τους μεγάλωσαν. Δεν τρώνε κρέας, αλλά φωνεύουν τον συνάνθρωπό τους. Δεν τρώνε κρέας, αλλά ατιμάζουν τη γυναίκα του πλησίου τους. Δεν τρώνε κρέας, αλλά κλέβουν τα πράγματα του πλησίου τους. Δεν τρώνε κρέας, αλλά βγαίνουν ψευδομάρτυρες για τους πλησίους τους. Δεν τρώνε κρέας, αλλά επιθυμούν να αρπάξουν όλα τα πράγματα που είναι του πλησίου τους. Κάποτε, αγαπητοί τηλεθεατέ, μια γυναίκα, μια κυρία με ρώτησε, πόσες μέρες κρατάς νηστεία για να κοινωνήσεις? Και της είπα 2-3 μέρες. Αυτή μου λέει, μπα, εγώ κρατάω 15 μέρες νηστεία και μετά πηγαίνω να κοινωνήσω το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και είχα ακούσει για αυτήν την κυρία ότι με την πετερά της ήταν μαλωμένη, με την κονιάδα της ήταν μαλωμένη, με την γειτόνισσά της ήταν μαλωμένη. Και της είπα, εάν θα ήμουν ένας πνευματικός και θα ερχόσουν να εξομολογηθείς, όχι 15 μέρες, αλλά 365 μέρες που έχει ο χρόνος, όλο το χρόνο να κρατάς νηστεία, ψωμί ξερό να φας και νερό μόνο να πιείς, δεν θα σου έδινα άδεια να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά θα σου έλεγα να πας πρώτα να συμφιλωθείς με την πεδρά σου, με την κουνιάδα σου, με την γειτονισσά σου και αν σου έκανα και κανένα καλό, κακό, να τη συγχωρήσεις με την καρδιά σου και μετά να πας να κοινωνήσεις το σώμα και το αίμα του Χριστού. Διότι αγαπητοί τηλεθεατέ, νηστεία δεν είναι μόνο να νηστεύσει η κοιλιά μας, να μην φάγει κρέας, τυρί και γάλα. Επαναλαμβάνω, νηστεία δεν είναι μόνο να νηστεύσει η κοιλιά μας, να μην φάγει κρέας, τυρί και γάλα, αλλά νηστεία είναι να σπάσουμε τον εγωισμό μας και να συγχωρήσουμε τους εχθρούς μας. Και νηστεία ακόμα είναι όλα τα μέλη του σώματός μας να νηστεύσουν. Να νηστεύσουν παραδείγματος χάρη τα μάτια μας, να μην βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο με πονηρό μάτι. Ότι ο Χριστός στο 5ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, 27 στίχο, εκεί που συμπληρώνει το μοσαϊκό νόμο, λέγει, «Ηκούσατε ότι ερέθη τις αρχαίες σου μη χεύσεις. Εγώ δεν λέγω εμείς ότι πάσο βλέπω γυναίκα πως το επιθυμείς αυτήν, ήδη εμίχευσεν αυτήν εν την καρδία αυτού». Να λοιπόν, να νηστεύσουν τα μάτια μας, να νηστεύσουν τα αυτιά μας, να μην ακούσουμε ανήθικα και βρωμερά πράγματα. Να νηστεύσει η γλώσσα μας, διότι όπως ο λαός λέγει, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει και στην Παλιά Διαθήκη μας διδάσκει ότι η τρίτη γλώσσα γκρεμίζει βασιλείς από τους τρόνους. Να νηστεύουν τα χέρια μας, να μην κλέβουμε τα πράγματα των άλλων ανθρώπων, ούτε να σηκώσουμε χέρι και να χτυπάμε τους ανθρώπους. Να νηστεύσουν τα πόδια μας, να μην πάμε σε νυχτερινά κέντρα και ακούμε ανήθικα και βρωμερά πράγματα. Και πρεπαντός να νηστεύσει το μυαλό μας, το μυαλό μας. Διότι η αιτία και το τιμόνι που μας οδηγούν να κάνουμε το κακό και την αμαρτία είναι το μυαλό μας.
Αυτή λοιπόν είναι η γνήσια, η πραγματική νηστεία. Ο προφήτης Ισαΐας στο πρώτο κεφάλαιο, 10-20 στίχους, εκεί ανάμεσα στα άλλα που λέγει ο προφήτης, αναφέρει και τα εξής, ότι ο Θεός δεν δέχεται από εσάς ολοκαυτώματα, θυσίας, νηστείας και αργίας και δεν δέχεται ότι τα χέρια σας στάζουν αιμαθών, αδικείται τη χείρα τον ουρανό και τον ανήμπορο. Γι' αυτό δεν δέχεται από εσάς ο Θεός ολοκαυτώματα, θυσίας, νηστείας και αργίας. Αυτή λοιπόν είναι η γνήσια ή πραγματική νηστεία. Είδαμε, αγαπητοί τελεθεατέ, αυτά τα τρία θέματα που μας διδάσκει ο Χριστός στο έκτο κεφάλαιο κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο στην επί του όρους ομιλία. Είδαμε το πρώτο θέμα για την ελεημοσύνη και όπως είπαμε πρέπει να δώσουμε ελεημοσύνη αυτοί που έχουν περισσότερα, να δώσουν και στους άλλους, διότι δεν είναι μόνο χριστιανικό έργο, αλλά είναι και κοινωνικό. Αλλά όμως πρέπει να γνωρίσουμε που δίνουμε ελεημοσύνη, ότι πολλές φορές αυτοί που παίρνουν έχουν περισσότερα από αυτούς που δίνουν. Το δεύτερο θέμα, είδαμε τι μας διδάσκει ο Χριστός για την προσευχή και είδαμε ότι η προσευχή πρέπει να είναι ταπεινή για να εισακουστεί στο Θεό. Και τέλος, το τρίτο θέμα, είδαμε για την νηστεία τι μας διδάσκει ο Χριστός. Και πρέπει να κάνουμε νηστεία, ότι πολλές φορές και ο γιατρός μας διδάσκει να κάνουμε νηστεία για την υγεία μας. Αλλά, όπως είπαμε, νηστεία όμως δεν είναι μόνο να νηστεύσει η κοιλιά μας, να μην φάγει κρέας, τυρί και γάλα, αλλά νηστεία είναι να σπάσουμε τον εγωισμό μας και να συγχωρήσουμε τους εχθρούς μας. Τέλος, αγαπητοί τελεθεατέ, για να τα καταλάβουμε όλα αυτά που είπαμε, πρέπει να γνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, ότι οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι συγγραφείς της Βίβλου δεν έγραψαν δικά τους λόγια, αλλά το Πνεύμα του Άγιον τους φώτισε και έγραψαν την Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού. Καθώς ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 21 στίχο γράφει «Ου γαρτερήματε ανθρώπου, η νέχτη ποτέ προφητεία, αλλά υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι». Έτσι, πρώτο, να πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Δεύτερο, να τη μελετήσουμε και τρίτον, να την τηρήσουμε. Εάν θα πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, θα τη μελετήσουμε και θα την τηρήσουμε, τότε αυτά τα λίγα χρόνια που θα μας χαρίσει ο Θεός εδώ στη γη, 50, 80, 100 χρόνια, να τα περάσουμε με αγάπη, με χαρά και με ειρήνη, και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν το τάφο ζωή. Ότι, όπως έχω τονίσει και άλλη φορά, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η ζωή του ανθρώπου δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φιάρι του νεκροθάφτη, αλλά ζει και πέραν το τάφο. Έτσι, όταν θα έρθει αυτή η ώρα, να πάμε και να είμαστε μαζί με τους Πατριάρχες, Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, με τους προφήτες, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας στην επωράνεια Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.